πιο πολύ. Θέλω να μου πεις γενικά πώς τα βλέπεις τα πράγματα αυτή την εποχή στην Ελλάδα. Άμα ανοίξω το στόμα μου, νομίζω θα μας κλείσουν αυτή τη στιγμή, θα μας κόψουν στον αέρα. Όχι, πώς, δηλαδή, σε ενοχλούν καταστάσεις. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε σε μια σπηλιά, δεν μας έχει δείξει κάποιος το φως. Κάποιοι έχουν δει το φως έξω από τη σπηλιά. Πιστεύω ότι αυτή η χώρα, η ωραιότερη χώρα στον κόσμο, ότι είναι ένα μαγαζί που έχει πουληθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και κάποιοι το ξέρουν και είμαστε οι δούλοι που μαζεύουμε το χρυσό για να πάει σε κάποιους ανθρώπους. Αυτό ξέρω εγώ. Ναι. Όλοι που. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα άλλα, για μένα είναι όλοι οι ίδιοι, απλά αλλάζουν θέσεις. Είναι μια δουλειά που από μικρή ο πατέρας σου έχει πει κανένα αυτή τη δουλειά, να λες ψέματα στον κόσμο και για 4 χρόνια να πάρεις λεφτά. Ο κόσμος ταλαιπωρείται. Ο κόσμος ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Στα μαγαζιά έρχονται έτσι με την ίδια λαχτάρα και οικονομικά. Μα γίνεται αυτό. Περθήμερα είχαμε εξαήμερα και γίνανε δήμερα. Για όλους. Για όλους. Δηλαδή σε άλλες δουλειές κλείνουν συνέχεια. Γιατί αυτό το πράγμα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν λεφτά. Υπάρχουν λεφτά. Η Ελλάδα έχει λεφτά. Σε παγκόσμια κατεπιστώνα δεν υπάρχουν λεφτά. Και δεν κάνει τίποτα κανείς. Είμαστε συνέχεια στο χρέος. Η πολιτική κατάσταση του τόπου πιστεύεις ότι ευθύνεται και όχι έλεγχο. Είμαστε σε ένα μάτριξ, φίλε. Είμαστε σε ένα μάτριξ. Τον Πούτιν τον είδες, φίλε. Ναι, το είδα γιατί το κατάλαβα ότι ήρθε από την κίνηση. Από την κίνηση που είχε. Ναι. Πιστεύεις ότι θα κάνει κάτι. Παιδιά, είναι όλα. Όλα αυτά που μας λένε είναι τελειωμένα όλα από πριν. Απλά είναι το θέατρο τώρα πώς θα το παίξουν. Είναι όλα κανονισμένα. Για τα επόμενα 50 χρόνια. Για τα επόμενα 50 χρόνια. Ποιος θα βγει σε 4 χρόνια, ποιος θα βγει. Τα ξέρουν όλα εκείνοι. Μάλιστα, ας φύγουμε από τα πολιτικά πράγματα. Πάντως, γιατί θα μας κλείσουν μέσα. Έχεις και εσύ, όχι, γιατί είναι γιατί την άποψή μας. Και εσύ κάθε φορά που ή ακούς τον εθνικό ύμνο, ή βλέπεις με, ή μια εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Αλλά δεν θέλω να είμαι. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, πρέπει να είμαστε όλοι η Εθνική Ελλάδος. Αυτή η έχουμε 1000 θρησκείες που λένε για αγάπη. Έχουμε πάρα πολλές θρησκείες. Πόσες θρησκείες έχουμε, 1000, 2000. Ναι, άπειρες. Όλοι λένε για αγάπη και γίνεται πόλεμο συνέχεια τόσα χρόνια. Για ποια αγάπη λέτε. Δεν πρέπει όλοι να είμαστε μία θρησκεία. 15 θεούς έχουμε. Δηλαδή τι λέει ο άλλος ο Θεός. Σκότωσε τον άλλον. Αγάπησε τον εδώ, λέει, και μην κάνει κακό, μην κάνει αυτό. Άρα και εσύ οθετεί την άποψη ότι με την αγάπη σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Πρέπει να γίνουμε μια γροθιά και δεν μας αφήνουν. Ενωμένοι. Μας έχουν βάλει σε διαφορετικά τέτοια και δεν μας αφήνουν να γίνουμε μια γροθιά, να τους διώξουμε όλους. Μας έχουν χωρίσει σε χρώματα.